Όλα τα διέλυσε. Τον ίδιο έπρεπε να δεις. Σε πλήρη διάλυση ο Μάνος μας. Έχασα τέτοιο σοου. Καθόλου σοου. Πραγματικά τα είχε παίξει. Εγώ δεν τον έχω ξαναδεί έτσι. Ούτε που μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι ο Μάνος έχει και τέτοια πλευρά. Αυτή την πλευρά μας που δεν τη δείχνουμε την έχουμε όλοι, Δαφνούλα. Μην μου πεις ότι εσύ πίστευες ότι ο Μάνος είχε ακόμη ευαισθησίες. Σου πω κάτι που δεν το ήξερες. Θυμάσαι τότε που με έβαλες να ψάξω για την αγορά αυτού του κτηρίου. Που ήθελες να μάθεις γιατί στο πουλήσανε τόσο φθηνά. Εσύ μου τα μάσαγες. Τα μάσαγα γιατί δεν ήθελα να σου πω. Γιατί? Ο Μάνος πλήρωσε για το κτίριο. Και συνεννοήθηκε με τον τύπο να σου ζητήσει ένα ποσό έτσι ίσα ίσα για τα μάτια. Δεν το πιστεύω. Και εγώ την έπαθα μια μικρή πλάκα όταν το έμαθα. Και τώρα που χρώσταγε στην τράπεζα. Ο Μάνος ξεχρέωσε. Το ήξερες. Κάτι είχα καταλάβει. Εσύ γιατί δεν μου πες τίποτα για όλα αυτά. Φοβόμουν ότι θα πας και θα τα ξεφουρνήσεις και στον Νικόλα, εσύ. Και θα γινόταν πανικός. Και ο Μάνος ήθελα να το αποφύγει αυτό. Καλά, και γιατί τα έκανε όλα αυτά για μένα, μου λες. Δεν τα έκανε μόνο για σένα. Προσπάθησε να αγοράσει την αθωότητα. Τη χαμένη αθωότητα όλων μας. Έπρεπε να τον δεις χθες. Σαν αγρίμι ήταν, σαν πληγωμένο αγρίμι. Ξέσπασε. Τα έβγαλε όλα από μέσα του, για την Εύα, για την Ελίτα. Τον λυπήθηκα. Έτσι που τα κατάφερε, για λύπηση είναι. Δεν μου λες, έχουμε τίποτα εργαλεία για να το στερεώσω τώρα αυτό το πράγμα? Τι εργαλεία? Βελόνα και κλωστή. Τι εργαλεία, βρε κούκλα μου, χρειάζονται για να στερεώσω ένα κομμάτι ξύλο? Ένα σφυρί, καρφιά, τέτοια πράγματα. Θα έχει ο μπαμπάς μου. Άντε, πάμε να τα πάρουμε. Δε Λουκά, αγοράζεται η αθότητα. Ο Μάνος πιστεύει ότι μπορεί να τα αγοράσει όλα με τα λεφτά. Αυτό είναι το πρόβλημά του και αυτό πληρώνει τώρα. Ωραία. Ξαναμπήκαν τα πράγματα στη θέση τους. Ναι, καλά. Ένα ξύλο είναι, χαραγμένα ονόματα, απουσίες, παρουσίες. Τι νόημα έχουν όλα αυτά, Βρυμουκά? Για μας έχουν, κύριε Λέα. Μας θυμίζουν ότι κάποτε υπήρξαμε όλοι μια παρέα. Και τώρα που είστε? Σκορπισμένοι στους πέντε ανέμους προς το παρόν. Και στο μέλλον, έτσι θα μείνετε. Από την ώρα που επέστρεψε αυτή η Εύα, άρχισε ο αλληλός παραγμός. Έφταιε και για όλα η Εύα. Ήταν η αφορμή για να βγάλετε αυτό που είχατε κρυμμένο μέσα σας. Δεν έχετε και την καλύτερη γνώμη για μας, ε? Όχι, εσένα και την ώρα σας ξεχωρίζω, όπως και η Δάφνη μου έχετε καλά στοιχεία. Και οι άλλοι έχουν. Το θέμα είναι να μην μπει κανείς στη μάχη, να μην αρχίσει η μάχη. Από την ώρα που θα βρεθεί ο άνθρωπος στο πεδίο της μάχης, βγάζει τη χειρότερη πλευρά του εαυτού του, αυτή που δεν ήξερε ούτε ο ίδιος ότι υπάρχει. Έχει αρχίσει, λέτε? Από την ώρα που γύρισε αυτή. Τότε ας βγουν όλα στη φόρα. Και οι καλές και οι κακές πλευρές. Όλα μες στη ζωή είναι. Έτσι έλεγε ο πατέρας μου. Έλα, μην κολλάτε εδώ. Ο δικός σας παράδεισος, η Εδέν, όπως τη λέγατε, δεν υπάρχει πια. Κι όμως, να συνδέουν πολλά με αυτό το μέρος. Είτε το αιμονή, κόλλημα, όπως θέλετε. Ζήσαμε όμως ιδιαίτερα πράγματα εδώ. Και αυτά θα υπάρχουν πάντα. Και είναι σίγουρο τώρα αυτό? Τι έπεσε ράδιο Αρβίλα στο γραφείο? Έλεος, ρε Λουκά. Μάθε να ξεχωρίζει πότε μιλάμε σοβαρά και πότε κάνουμε πλάκα. Το σοβαρό είναι πως χάθηκε ο μάρτυρας. Και χωρίς μάρτυρα τα ασφαλιστικά μέτρα πάνε περίπατο.
Εξίσου σοβαρό είναι ότι ο μεγάλος θα έχει πάρει με τον Μάνο. Και βλέπω να τον σουτάρει από τον όμιλο όσον ούπο. Ας κάνουν ό,τι θέλουν με τον Μάνο. Η υπόθεση του Νικόλα μας καίει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό ακριβώς είμαι κι εγώ εδώ. Πώς μπαίνεις έτσι, ρε κοπέλα μου, με κοψοχόλιασες. Μίλα, δείξε να σε καταλάβουμε. Δεν κατάλαβα για ποιο ακριβώς είσαι εδώ. Άστον ώρα. Τι τρέχει, Εύα. Ειδοποίησε τα αφεντικά σου ότι από αυτή τη στιγμή παίρνω τους δημοσιογράφους τηλέφωνο και κανονίζω συνέντευξη τύπου. Ξέρεις για ποιο θέμα. Εγώ δεν ξέρω. Ο Λουκάς ξέρει. Μισό. Το οποίο σου ειδοποιώ, το πιάσα. Το θεματάκι στο οποίο αναφέρεσαι και το οποίο ξέρω. Και πολύ καλά, μάλιστα. Α, και πολύ καλά, μάλιστα. Μου το θυμίζεις. Λουκά, μη μου κάνεις τον Κινέζο. Σου εμπιστεύτηκα ένα μυστικό. Το οποίο αγνοώ. Γιατί δεν. Άκου να σου πω. Σε ξέρω και με ξέρεις πολύ καλά. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Λοιπόν, ειδοποίησέ τους ότι αυτό το μυστικό αποφάσισα να το βγάλω στη φόρα. Ποιο μυστικό, Λουκά, τι λέει. Τι θέλεις ακριβώς. Ως αντίδικοι δικηγόροι, εσύ και η Νόρα, θέλω να ειδοποιήσετε την πλευρά σας ότι αν έχουν τρομοκρατήσει το μάρτυρα και αρνείτε να καταθέσει, θα πάρω τους δημοσιογράφους τηλέφωνο και θα τα βγάλω όλα στη φόρα. Ποια όλα, ρε παιδιά. Πας καλά, Εύα. Τι παιχνιδάκι είναι πάλι όλο αυτό. Παιχνιδάκι σου φαίνεται σένα. Κάποιος δεν πρέπει να το σταματήσει κάποια στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο. Εδώ έχουμε τρελαθεί όλοι με τούτα και με εκείνα και εσύ το βιολί σου. Ρε παιδιά, θα μου πείτε και εμένα τι συμβαίνει. Τώρα μιλάμε εμείς. Εσύ απλώς άκου. Λοιπόν, ειδοποίησε το αφεντικό σου και το Μάνο πριν να είναι πολύ αργά. Το Μάνο άστον έξω. Έχει άλλα τώρα. Το ξέρω, αλλά μην ανησυχείς. Ο Μάνος δεν υδρώνει με αυτά. Ναι, και θα υδρώσει με τις απειλές σου. Δεν είναι απειλές. Είμαι αποφασισμένη να τους πεις. Έχετε τρελαθεί όλοι σας πια. Με βλέπεις τρελαμένη. Σου μιλάω πολύ ήρεμα. Λοιπόν, φεύγω τώρα γιατί έχεις πολύ τρέξιμο μπροστά σου. Δεν παίζετε τώρα. Τι μυστικό σου εκμυστηρεύτηκε, Λουκά, και εγώ δεν έχω ιδέα. Νωρά, δεν είναι στιγμή τώρα να πλακωθούμε μεταξύ μας. Σου έκανα μία ερώτηση και περιμένω απάντηση. Εγώ τόσα χρόνια δεν σου έχω κρύψει τίποτα. Φύγε, ρε κορίτσι μου, παράτα με, μην ξεσπάσω επάνω σου. Και φεύγω. Και δεν θέλω να σε ξαναδώ.